Γενικά, βέβαια, ξέρετε, το ανοίγουμε, δεν ανοίγουμε, επικρατεί και στην εκπαίδευση. Έχουμε και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Θα σχολιάσουμε τα νέα δεδομένα με τον πρόεδρο Ελμέ Ιρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Κύριε Ριγάκη, να σας καλησπερίσω, να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για εσάς, κύριε Βανιωτόπουλε. Να είμαστε καλά. Βέβαια, να είμαστε καλά, με υγεία. Είδηση της τελευταίας στιγμής. Οι λοιμοξιολόγοι προτείνουν στις 11 Ιανουαρίου άνοιγμα μόνο των υπηαγωγείων και των δημοτικών σχολείων. Είναι μία είδηση της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων δευτερολέπτων. Ένα πρώτο σχόλιο. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από εκεί. Ναι, τώρα το ακούω και εγώ από εσάς. Πριν άκουσα τον κύριο Κέρτσο, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχουν λυγημένες αποφάσεις, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Πέτσα προχθές θα ανοίγαμε στις 11. Και τώρα έρχεται αυτό, η Επιτροπή προτείνει αυτό. Τι να πω. Αν τα λύκεια νομίζουν ότι πρέπει και μπορούν ακόμα έχουν τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να παραμείνουν κλειστά, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Κύριε Ριγάκη, αυτή η αβεβαιότητα, το μόνο σίγουρο και το λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν βοηθά την εκπαιδευτική διαδικασία. Μιλάμε για ένα τραγέλαφο αυτή τη στιγμή, κύριε Παναγιωτόπουλε, και δυστυχώς. Ένας τραγέλαφος ο οποίος δεν είναι για να τον πάρουμε αψήφιστα, ούτε είναι για να κάνουμε πλάκα. Αλλά τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά που δεν ξέρω ποιες θα είναι οι συνέπειες σε βάθος χρόνου όλης αυτής της κατάστασης, η οποία έχει πάει τόσο πίσω και έχει αλλάξει το DNA, θα μπορούσαμε να πούμε, όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εάν η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, ρωτώ εγώ, ήταν σε καλύτερη μοίρα και είχε οργανωθεί καλύτερα, θα ήμασταν έτοιμοι όλοι, σαν κοινωνία, εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, γονείς, εσείς, οι εκπαιδευτικοί, να δεχτούμε όλοι μαζί καλύτερα αυτή τη νέα μόδα στα σχολεία, αν μου επιτρέπετε τον όρο? Κύριε Παναγιωτόπουλε, να το λήξουμε μια και καλή πια αυτό. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Είναι μια υποστηρικτική διαδικασία σε στιγμές δύσκολες, πανδημίας, πρωτοφανούς, την οποία περνάμε. Δεν είναι εκπαίδευση. Το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι αυτοί που νομοθετούν και προσπαθήσαν στην αρχή να το περάσουν εκπαίδευση και βλέπουν τώρα την τραγικότητα αυτής της κατάστασης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε οριστικά και αμετάκλητα. Από την άλλη, όταν ένα χρόνο τώρα οι συνάδελφοί μου, καταθέτοντας την ψυχή τους πραγματικά, προσπαθούμε μόνοι μας ο καθένας πιασμένος από τα μαλλιά του ή από οπουδήποτε αλλού να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και το καταφέραμε με τεράστια επιτυχία, νομίζω. Έρχεται τώρα η κυρία Κεραμέως, η οποία παρέμεινε και στη θέση, γιατί προφανώς τα έχει κάνει όλα τέλεια, να μας πει ότι ετοιμάζεται επιμόρφωση εκπαιδευτικών γύρω από το κομμάτι της τηλεκπαίδευσης. Όποιος νοήμων άνθρωπος μπορεί να τα κατανοήσει όλα αυτά, ας τα κατανοήσουμε, θα τα κατανοήσουμε κι εμείς μετά. Κύριε Ριγάκη, ένα σχόλιο. Πανελλαδικές και πανδημία. Πανελλαδικές εξετάσεις και πανδημία. Μην ξεχνάμε ότι χιλιάδες μαθητές πανελλαδικά και εκατοντάδες βέβαια σε επίπεδο, χιλιάδες σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης θα δώσουν τα παιδιά εξετάσεις. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ακόμα μπήκαμε στο Γενάρη. Οι Πανελλήνιες είναι πρώτον πυλών, η διαδικασία όλη των Πανελληνίων, και δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν πει το παραμικρό όσον αφορά την ύλη που με αγωνία ζητάει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα να ανακοινωθεί, μειωμένη προφανώς σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που μπορούν να διδαχτούν τα παιδιά κάτω από αυτές τις συνθήκες, και δεν έχει γίνει ακόμα καμία ανακοίνωση. Ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του για το που οδηγούμαστε. Μάλιστα. Κύριε Ριγάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Να είστε καλά. Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά.